Ο μικρός μας Ηλίας που σίγουρα τον ακούσατε στο Πανελλήνιο βρίσκεται στο Αγία Σοφία και περιμένουμε όλοι με αγωνία να εξελιχθούν όλα ομαλά και να συνεχίσει την προσπάθειά του στο να λάβει αυτή την περίφημη γονιδιακή θεραπεία. Συνεχίζεται ο αγώνας που δίνει ο μικρός Ηλίας Τηλιανός από τον Αστακό με σκοπό να λάβει τη γονιδιακή θεραπεία, η οποία θα του επιτρέψει να κερδίσει τη μάχη με την οτιαία μυϊκή ατροφία. Δυστυχώς όμως σημειώνεται νέα καθυστέρηση, όπως γίνεται γνωστό από τους γονείς του, που ενημερώνουν για τις εξελίξεις για το παιδάκι που έχει κερδίσει τη συμπαράσταση όλης της Ελλάδας. Το ενός έτους αγοράκι βρίσκεται από τους 8 Ιουνίου στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, όπως πληροφορούν οι γονείς του μέσα από τη σελίδα που έχουν δημιουργήσει στο Facebook για να ενισχύσουν τον αγώνα του παιδιού τους, η γονιδιακή θεραπεία, η οποία και είναι απαραίτητη για το μικρούλι, θα καθυστερήσει τουλάχιστον για τον επόμενο 1,5 μήνα, δίχως να υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση για ακριβή ημερομηνία. Λοιπόν, ήρθαμε βάση πλάνου στην Αθήνα, στο Παίδων Αγίας Σοφίας. Όπως μας είχαν πει, 8 του μηνός έγινε η μεταφορά του παιδιού από τη μονάδα εντατική στο Ρίο, η οποία μας έδωσαν το OK από τη μονάδα, διότι υπήρχε πλάνο να έρθουμε να κάνουμε πρώτα το σπινράζα, είναι η θεραπεία που λαμβάνει το παιδί από 2 μηνών εδώ στην Ελλάδα και γίνεται κάθε 4 μήνες. Mm-hmm. Και κατόπιν, μετά από μία εβδομάδα περίπου μας είπαν, θα λάβει και τη γονιδιακή θεραπεία. Ήρθαμε λοιπόν με αυτό το πλάνο, όμως εδώ άλλαξε αυτό. Εκτός του ότι μας είπαν ότι μία θεραπεία από την άλλη πρέπει να έχει μία απόσταση 1,5 με 2 μήνες, κάτι το οποίο πριν μας λέγανε ότι δεν υφίσταται, τώρα λοιπόν άλλαξε και αυτό, και επίσης δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα γίνει η παραγγελία του φαρμάκου και πότε θα έχουμε τη γονιδιακή θεραπεία στην Ελλάδα για να την πάρει ο μικρός. Έχουν εγκριθεί όλα αυτά? Έχουμε πάρει έγκριση από τον ΕΟΠΗ στις 28/5 και ακόμα και τώρα δεν γνωρίζω αν έχει παραγγελθεί το φάρμακο. Εγώ δεν έχω κάτι επίσημο στα χέρια μου. Μέχρι στιγμής διαστόματος είχαμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Πλέον ζητάω επίσημα να μας ενημερώσουν το πότε θα πάρει το φάρμακο το παιδί. Την ημερομηνία δηλαδή που θα γίνει η χορήγηση του φαρμάκου στο παιδί. Έχω καταθέσει αίτηση στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου προς τη διοίκηση να μας δώσουν το χρονοδιάγραμμα που θα πάρει το φάρμακο. Ναι. Καταλαβαίνω. Γιατί δηλαδή, δυστυχώς έχω τονίσει επανειλημμένα ότι ο χρόνος είναι σε βάρος του παιδιού. Δεν υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου. Είναι μια αρρώστια η οποία εξελίσσεται με άσχημους ρυθμούς.